την ταυτότητά της. 19 νοικοκυριά αντιπροσωπευτικής επιλογής με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε σαν ενότητα είναι πώς αξιολογεί ο κόσμος την κυβέρνηση. Ναι, όπου η ερώτηση μέχρι είναι, τώρα πορεία. Ναι, πώς κρίνεται την έως τώρα πορεία της νέας κυβέρνησης. Όπου έχουμε θετική και μάλλον θετική 59,8% και αρνητική 37,7%. Ουσιαστικά δηλαδή οι 6 στους 10 αξιολογούν θετικά την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η συγκριτική αξιολόγηση, γιατί έχεις κάνει δημοσκοπήσεις στις 13 Φεβρουαρίου, στις 6 Μαρτίου και αυτή είναι η τρίτη για σήμερα, 18 Μαρτίου. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς έχει πάει το διάγραμμα. Ναι, στις βλέπουμε... 13 Φεβρουαρίου έχουμε ένα 83,1, ναι, Θωμά. Στις 6 Μαρτίου πέφτει θετική. Στο 64% η δημοτικότητα της κυβέρνησης και σήμερα αυτή την περίοδο είναι στο 59,8%. Μάλιστα, βλέπουμε, τα αρνητικά δηλαδή, σαφή... βέβαια τα βλέπουμε, είναι τα αντίστοιχα. Αυξάνονται και αυτά, είναι φυσιολογικό. Στις 13 Φεβρουαρίου είχαμε μόνο 13,6, στις 6 Μαρτίου 31,4 και τώρα είμαστε 37,7. Ναι, παρατηρούμε λοιπόν μια τάση μείωση τη ικανοποίηση από την κυβέρνηση και αν δούμε δηλαδή μέσα στο μήνα, στο διάστημα ενός μηνός, είναι 23 μονάδες. Μάλιστα, είναι... ακόμα δηλαδή το 59,8 είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό αξιολόγησης θετικής κυβέρνησης. Όμως επίσης έχουμε μέσα σε ένα μήνα 23 μονάδες πτώση. Η οποία είναι φυσιολογική, ναι, θεωρώ. Νομίζω ότι η απόλυτη συνάρτηση με αυτό που λέμε αξιολόγηση είναι και το, έχει το ερώτημα που έβαλες... πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη διαπραγμάτευση και τους μέχρι τώρα χειρισμούς που έχει κάνει η κυβέρνηση στο θέμα αυτό. Ναι, όπου βλέπουμε και σε αυτή την ερώτηση το 59,8% να δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι και ένα 38,8% να μην είναι ικανοποιημένοι. Και αυτό... ναι. Έχει συλλέξει ως θετικό 59,8%, τα ναι, μάλλον ναι, έτσι. Ναι, αυτό τι συμπέρασμα βγάζουμε από εδώ, ότι η εικόνα της κυβέρνησης εξαρτάται σε απόλυτο βαθμό, θα έλεγα, από την έκβαση της διαπραγμάτευσης και προφανώς και από το αποτέλεσμά της στη συνέχεια. Έτσι. Ναι, είναι ταυτισμένο αυτό, ναι, που λέμε αξιολόγηση. Ο κόσμος έχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο αξιολογεί και είναι η διαπραγμάτευση και οι χειρισμοί που γίνονται, προφανώς, και τα αποτελέσματα, προφανώς, που υπάρχουν. Είναι σαφέστατο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε παρακάτω την επόμενη ενότητα, όπου έχεις βάλει θέμα εάν η διαπραγμάτευση έχει αδιεξοδικά στοιχεία, όπως τα περιγράφαμε πριν στη συζήτηση με τον κύριο Δραγασάκη, εάν θα πρέπει να επιδιώξουμε έναν έντιμο συμβιβασμό με λύση κοινής αποδοχής, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε οριστική ρήξη. Έστω και αν αυτό σημαίνει επιστροφή στη δραχμή. Έτσι έχει θέσει ακριβώς το ερώτημα. Ναι, ναι. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης είναι το 70,7%, όπου επιθυμούν η κυβέρνηση να επιδιώξει ένα έντιμο συμβιβασμό, μια λύση κοινής αποδοχής, και ένα ποσοστό 26,6%, ένα στους 4 περίπου πολίτες, που λένε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πάει σε ρήξη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις σε συνάρτηση με αυτό το ερώτημα να δούμε τις προθέσεις, ήθελες να διαρευνήσεις, των πλευρών, των εταίρων μας δηλαδή και το δικό μας. Οπότε, στο ερώτημα τι επιδιώκουν οι εταίροι με δεδομένη τη διάσταση των απόψεων που υπάρχουν μέχρι στιγμής ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν οι εταίροι μας θέλουν μια συμβιβαστική λύση ή είναι αυτοί που επιθυμούν τη ρήξη με τη χώρα μας και την αποχώρησή μας από το ευρώ. Ακριβώς, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες γι' αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική κοινή γνώμη θεωρεί ότι οι εταίροι μας μάλλον αναζητούν μια συμβιβαστική λύση και όχι τη ρήξη και την αποχώρηση. Όχι μάλλον, το ποσοστό, ναι, είναι πολύ μεγάλο. Ναι, θέλω να πω ότι είναι πολύ περισσότερο. Ναι, 68,6%, ενώ αυτοί που καταλαβαίνουν από αυτά που ακούν είναι και βλέπουν 25,7. Ναι, ότι οι εταίροι επιθυμούν τη ρήξη και την αποχώρηση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 25,7%. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα στο ερώτημα το αντίστοιχο, τι επιδιώκει η κυβέρνηση, αν επιδιώκει συμβιβαστική λύση με τους εταίρους ή τη ρήξη, έχουμε το 80,3 να λέει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συμβιβαστική λύση. Και ένα 11,5%. Ένα 11,5%. Άρα λοιπόν στη διαπραγμάτευση και τα δύο μέρη, όπως το βλέπει η ελληνική κοινή γνώμη, επιθυμούν μια συμβαστική λύση, μια λύση κοινής αποδοχής και όχι την κόντρα, τη ρήξη. Λοιπόν, να δούμε και ποιο είναι αυτό, θα το λέγαμε παράσταση νίκης, αν είχαμε πρόθεση ψήφου. Ποιο είναι αυτό, είναι πρόβλεψη. Τι είναι αυτό που πιστεύει ο κόσμος ότι θα έχουμε τελικά, στην εκτίμηση της έκβασης της διαπραγμάτευσης. Και η απάντηση είναι ότι πιστεύουν ότι θα υπάρξει λύση
Το 81,4%. Ναι, και το 12,4% ότι τελικά θα πάμε σε ρήξη. Εδώ τι είδαμε τώρα από αυτές τις κάρτες. Ότι ο κόσμος θέλει η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί μια αμοιβαία κοινοφελή λύση. Θεωρούν ότι οι εταίροι μας αυτό επιζητούν, θεωρούν ότι η ελληνική πλευρά αυτό επιζητεί και αυτό θεωρούν τελικά ότι θα γίνει, ότι θα πάμε δηλαδή σε μια λύση. Μάλιστα. Να δούμε και τις επόμενες κάρτες που διερευνήσαμε, Θωμά, ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι έχει φύγει προς το παρόν, από ό,τι κατάλαβα, θα το επαναφέρουμε στον κύριο Δραγασάκη από το τραπέζι, το θέμα του δημοψηφίσματος. Και εδώ έχεις βάλει, έχει σημασία και θα τη διαβάσω ακριβώς, πώς έχεις τοποθετήσει την ερώτηση. Αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο και οι εταίροι μας ζητούν από τη χώρα να πάρει μνημονιακά μέτρα για να συνεχίσει να χρηματοδοτείται και να παραμείνει στο ευρώ, πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για το μέλλον της χώρας? Και οι απαντήσεις είναι... Βλέπουμε λοιπόν ότι το 52,9% είναι υπέρ του δημοψηφίσματος και το 43,5% κατά του δημοψηφίσματος. Μάλιστα. Έχει σημασία να δούμε και πώς κατανέμεται αυτό στα κόμματα. Ναι, βλέπουμε λοιπόν ότι υπέρ του δημοψηφίσματος είναι σχετικά περισσότεροι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι Αυγής. Συντριπτικά περισσότεροι. Ναι, το 69,5%. Της Χρυσής Αυγής, του ΚΚΕ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ενώ κατά του δημοψηφίσματος είναι στην πλειοψηφία τους οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, συμπληρωματική και πιο ενδιαφέρουσα ακόμη είναι η επόμενη κάρτα που μιλάει για την πρόθεση ψήφου σε δημοψήφισμα και το ερώτημα είναι ακριβώς το εξής. Σε περίπτωση δημοψηφίσματος, εσείς τι θα ψηφίζατε, παραμονή στο ευρώ με μνημονιακά μέτρα ή έξοδο από την Ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή? Εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία η απάντηση που είναι παραμονή στο ευρώ 61,2 με μνημονιακά μέτρα. Ναι, βέβαια, και έξοδο από το ευρώ, από την Ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή, ένα 32,5. Εγώ εδώ θέλω να επισημάνουμε... Ναι, αυτό είναι στο σύνολο. Θέλω να επισημάνουμε τι συμβαίνει στα κόμματα, γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι απολύτως διχασμένος, διχοτομημένος. Αυτό είναι ένα θέμα. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αν τους απομονώσουμε, απαντούν στην ερώτηση 45,8 παραμονή στο ευρώ με μνημονιακά μέτρα και 45,1 έξοδος από το ευρώ. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα άλλα, οι ψηφοφόροι των άλλων κομμάτων υπέρ της παραμονής του ευρώ τάσσονται οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, σε μεγάλο ποσοστό, σε ποσοστό 91,2%, του Ποταμιού, σε ποσοστό 86% και του ΠΑΣΟΚ, σε ποσοστό 80%, ενώ υπέρ της εξόδου από το ευρώ είναι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ και οι ψηφοφόροι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων σε ποσοστό 54%. Ναι. Αυτή την κάρτα νομίζω ότι την έχουμε για να μπορούν και οι τηλεθεατές μας να παρακολουθήσουν. Ναι, αυτή είναι εδώ που βλέπουμε το 45,8 και 45,1 που μας δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι μοιρασμένοι ακριβώς σε αυτό. Είναι η Νέα Δημοκρατία, όπου σε ποσοστό συντριπτικό 91,2 με 5,3 βέβαια. Για να δούμε και τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, έχουμε το Ποτάμιο που είναι 85,9 και 12,7. Το Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι αντίθετα. Η Χρυσή Αυγή. Έχουμε Χρυσή Αυγή Νέα που είναι 58,7 και 41,3. 41,3 είναι το παραμονή στο ευρώ με μνημονιακά. 58,7 είναι επιστροφή στη Χρυσή Δραχμή. Στη Δραχμή, η Χρυσή Αυγή. Πάμε να δούμε τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου είναι 67,7 επιστροφή στη δραχμή, 29 παραμονή στο ευρώ με μνημονιακά μέτρα. Είναι η ΑΝΕΛ, όπου είναι 54,4 επιστροφή στη δραχμή, 35,1 παραμονή στο ευρώ. Και είναι και το ΠΑΣΟΚ, όπου είναι 14,8 επιστροφή στη δραχμή και 79,5 παραμονή στο ευρώ. Η σημασία έχει το ερώτημα που έβαλες, ότι την παραμονή στο ευρώ τη συνέδεσες πάση θυσία, δηλαδή και με τα λεγόμενα μνημονιακά μέτρα, όποια και αν θεωρηθούν αυτά τα μνημονιακά. Σκληρή ερώτηση, όπως είναι σκληρή και η πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να καθίσουμε να τα συζητήσουμε, γιατί μετά έχουμε και ερώτημα για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, εάν φτάσουμε σε αδιέξοδο.
Αλλά θα το δούμε αμέσως μετά. Λοιπόν, νομίζω ότι θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Δραγασάκη, και θα το ήθελα σε αυτό το πολύ κρίσιμο που είδαμε καταρχήν και σε όλα τα υπόλοιπα. Εμένα με ικανοποίησαν αυτά που είδα, να. Δηλαδή με ποια έννοια. Ότι ο κόσμος επενδύει στο θετικό σενάριο. Να. Έτσι, αυτό που προσπάθησα και εγώ να πω. Δηλαδή σκέφτεται ότι υπάρχει βλέπει μια θετική δυνατότητα, βλέπει ότι μπορεί να υπάρξει ένας θετικός, έντιμος, πώς να το πούμε, συμβιβασμός. Εκεί που έχω ερωτήματα είναι με την φαινόμενη αποδοχή μνημονιακών μέτρων. Έχω μια επιφύλαξη εκεί. Θα το δούμε αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω στο πρώτο σημείο. Δεν σας προβληματίζει ότι μέσα σε ένα μήνα είναι 23 μονάδες κάτω? Όχι, γιατί όχι. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το επικαλείται η κυβέρνηση. Δεν λέει μόνο ότι έχω τη λαϊκή εντολή, λέει έχω και την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου. Το 83% είναι 83%, το 59,8% το σημερινό είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι 23 μονάδες κάτω μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή, σε άλλο ένα μήνα, αν έχουμε άλλες 23 μονάδες κάτω, τότε δεν θα μπορείτε να επικαλείστε πολιτικά αυτή την συμπαράσταση. Ξέρετε καλύτερα από μένα, δημοσκοπήσεις είναι μια στατική εικόνα. Αυτές επικαλείστε δεν... όμως. Τι? Αυτές επικαλείστε. Εντάξει, εγώ πάντα έχω τις επιφυλάξεις μου και τώρα που είναι καλά. Τώρα τι να πω, μερικοί με λένε με αρνητική, ρεαλιστή. Όχι, είναι καλό αυτό, δεν το να θεωρώ. Είστε ρεαλιστής. Δηλαδή το 83% τι ήτανε. Ήτανε μια ανάσα του κόσμου, ήταν αυτή η εικόνα μιας Ελλάδας που εν πάση περιπτώσει βγαίνει στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός κλπ. Ήταν μια πολύ, ας πούμε, θετική εικόνα, η οποία εγώ θεωρώ ότι παραμένει αυτή η θετική εικόνα. Βεβαίως ίσως ένας κόσμος περίμενε άμεσα αποτελέσματα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή τώρα πάμε σε ένα προβληματισμό. Επίσης θεωρώ αρνητικό το ότι το μοναδικό κριτήριο είναι τι θα γίνει με τους έξω. Ίσως έχει υποτιμηθεί, δεν ήρθε ακόμα η στιγμή, ότι όπως έχουμε τώρα αυτό το κλίμα με τους έξω, ενδεχομένως θα έχουμε χειρότερο όταν αρχίσουν να κουμπάμε τα εσωτερικά κατεστημένα συμφέροντα. Αυτό δεν είναι τις επόμενες μέρες. Να πάω στον Πάσχο, τον Μανδραβέλη. Αμήν, αλλά καθυστερείτε. Δηλαδή... Κοίταξε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, αυτό περίμενα και από τους έξω να δω. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει η στάση τους. Βγαίνει, ας πούμε, ο κύριος Σόιμπλε και λέει: οι ελίτ δημιούργησαν την κρίση στην Ελλάδα. Η πολιτική, λοιπόν, που υποστηρίζει ο κύριος Σόιμπλε. Ναι, η γραμμή που υποστηρίζει. Τις ελίτ πλήττουν ή το λαό πλήττουν? Ναι, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ θα περίμενα στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ να βάζετε αυτή την προεκλογική σας για τις συχνότητες. Δεν είδαμε τίποτα ακόμα. Όλα έρχονται. Λοιπόν, εμένα μου κάνει εντύπωση, εγώ εντυπωσιάζομαι για το γεγονός ότι οι περισσότεροι ζητάνε ευρώ με μνημονιακά μέτρα παρά δραχμή χωρίς μνημόνιο. Και είναι εντυπωσιακό, όχι από την άποψη που το λέει ο κ. Δραγασάκης, είναι διότι ξέρουν τι είναι τα μνημονιακά μέτρα. Ενώ είδα σε ένα κομμάτι της δημοσκόπησης, οι περισσότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ της δραχμής είναι οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει τι είναι δραχμή. Δεν έχουν ζήσει τι είναι να περιμένεις στην ουρά στην τράπεζα, να βγαίνεις στη μαύρη αγορά, να βάλεις δολάρια, να τα βάλεις μέσα στο κεφαλοτήρι τα βάζαμε, για να τα βγάλουμε έξω και να κρύβουμε το Walkman μέσα στη βαλίτσα, με το πιάσει ο Τελωνιακός. Μας πει ο Θωμάς ο Γεράκης πώς τη διατύπωσε αυτή την ερώτηση. Γιατί είναι μια ερώτηση... Δημοψήφισμα, όχι το δημοψήφισμα. Μνημονιακά μέτρα. Να παραμείνουμε στο. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος, ναι. Σε περίπτωση δημοψηφίσματος, εσείς θα ψηφίζατε. Παραμονή στο ευρώ με μνημονιακά μέτρα ή έξοδα από την Ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή. Και αναφερόμαστε σε ένα κοινό, σε μια κοινωνία, η οποία στο ερώτηση ευρώ ή δραχμή είναι το 90% υπέρ του ευρώ και το 10% υπέρ της δραχμής. Δηλαδή θεωρώ φυσιολογικές τις απαντήσεις. Και έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι με την Ευρώπη. Δηλαδή να είμαστε στην Ευρώπη. Επίσης, θεωρώ ότι η κοινωνία κατανοεί ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνουν το τέλος των μνημονίων. Δηλαδή, σε ερωτήσεις, σε άλλες δημοσκοπήσεις που έχουμε θέσει, ότι αν θεωρείτε ότι όλα αυτά, οι συμφωνίες και τα λοιπά, σημαίνουν και το τέλος των μνημονίων, η συντριπτική πλειοψηφία λέει όχι. Δηλαδή, δεν είστε μόνο εσείς ρεαλιστές, κύριε Δραγασάκη, είναι και η κοινωνία. Καταλαβαίνει τα πράγματα είναι δύσκολα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ευνοϊκά για μας. Εγώ τώρα, δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Αν εφαρμοστούν και άλλα μνημονιακά μέτρα, είτε μέσα στο ευρώ, είτε
μάλλον και μέσα στο ευρώ να είμαστε, θα περιθωριοποιηθούμε εντελώς. Ναι. Εγώ να σας πω ότι καταλαβαίνω. Γιατί είμαστε, έχουμε υπερβεί το όριο της ύφεσης που είχα στην Αμερική το 1929. Έχουμε μπει σε περιοχή, συγγνώμη που. Έτσι είναι, αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε μπει σε μία ζώνη, μία αναστρέψιμο καταστροφή. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ από, από αυτή την απάντηση. Την αγωνία που θα καταλήξει αυτή η διαπραγμάτευση και τη μεγάλη αγωνία να μην βγούμε από την Ευρωζώνη, να μην απομακρυνθούμε από την Ευρώπη και από το ευρώ βεβαίως και να γυρίσουμε στη δραχμή. Δηλαδή κάποιοι κλείνουν τα μάτια ίσως και λένε ας είναι και μνημονιακά μέτρα, δεν ξέρω πώς τα έχουν στο μυαλό τους. Σκέφτομαι ότι και με τη δραχμή θα έχουμε μνημόνια, είναι και αυτό. Αυτό όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για εσάς. Χειρότερα θα έχουμε, διότι δεν θα έχουμε τη στήριξη των υπολείπων. Πολύ χειρότερα θα έχουμε. Και νομίζω ότι εδώ η κυβέρνηση κάνει μια τεράστια ευκαιρία να πει όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό που είπε ο κ. Δραγασάκης για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ότι είμαστε μια οικονομία χωρίς παραγωγικές βάσεις και ξεκομμένη. Δεν θα έχουμε τα μοσχάρια που σφάζαν στην Αργεντινή, γιατί εκεί εκτρέφουν μοσχάρια και σφάζουν στον δρόμο. Εδώ θα σφαχτούμε μεταξύ μας. Είναι να πει όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να προχωρήσει τις γενναίες μεταρρυθμίσεις σε αυτό το 70% που είχε προσδιορίσει ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Βαρουφάκης. Να προχωρήσει τουλάχιστον αυτά τα μνημονιακά μέτρα, το 70%, γιατί το μνημόνιο δεν είναι μόνο περικοπές μισθών και συντάξεων, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Ακόμα και το κτηματολόγιο είναι μέσα. Αυτό που σηκώνει ο κύριος Τσίπρας στο δάχτυλο και λέει δεν πίεσαν ποτέ οι εταίροι. Για αυτά του τύπου τις μεταρρυθμίσεις, τις διαρθρωτικές, να τις κάνετε εσείς. Εγώ και να δεν, πάτε... δεν είχαμε την ευκαιρία, ήθελα να το πω, το λέω τώρα, εμείς και εγώ ως αντιπρόεδρος, εμείς δουλεύουμε το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων. Εγώ αυτά που μας βάζουν και λέμε, έξι μεταρρυθμίσεις, εγώ ασκώ κριτική σε αυτό. Ασκούσα πάντα. Δηλαδή, αυτά είναι αποσπασματικά πράγματα. Αυτό που σας είπα πριν, εμείς πρέπει να πάμε στο δικό μας συνολικό Εθνικό Σχέδιο, από το οποίο κάποια θα ενδιαφέρουν και αυτούς. Είναι δυνατόν να εξαρτηθούμε εμείς. Απλώς προσθέτω μεταρρυθμίσεις μαζί με το κοινωνικό πρόβλημα. Εξυγχρονισμός μαζί με το κοινωνικό πρόβλημα. Πολύ ωραία. Δεν θα ήταν πιο ωραίο αν κατεβάζετε μαζί με το νομοσχέδιο τώρα και πέντε μεταρρυθμίσεις ώστε να πάτε στους εταίρους και να τους πείτε κοιτάξτε να δείτε. Δεν μας αφήνουν, έχουμε... δεν προλαβαίνουμε, δεν μας αφήνουν. Μην τα... Αφήστε τώρα. Εγώ ήμουν πολύ ευγενής απόψη με τους εταίρους διότι είναι και κρίσιμες ημέρες. Έχω πολλά δει αυτό τον καιρό. Θα τα πούμε εν καιρό. Δεν βιάζομαι. Συμφωνώ ότι και εσείς σαν κυβέρνηση. Τους έχουμε αφήσει, δηλαδή. Τους έχουμε επιτρέψει να μας φέρονται ορισμένοι σαν να είμαστε προτεκτοράτο. Σας το λέω ανοιχτά. Μισό λεπτό. Αυτή η χώρα συνολικά, και δεν ευθύνεστε μόνο εσείς, γι' αυτό ευθύνονται και οι προηγούμενοι, έχει χάσει την αξιοπιστία της. Δεν είναι ότι δεν σας δίνουν εσάς τη δόση, δεν τη δίνανε και στον κύριο Σαμαρά πριν. Κυρίως το σύστημα εσείς το ελληνικό, όμως, δεν εμπιστεύονται. Εσείς όμως, με μια ρητορία η οποία δεν μπορώ να την καταλάβω, διευρύνατε αυτό το χάσμα, αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης, πολύ περισσότερο από τους προηγούμενους. Κύριε Μαντρεβέλη, αυτό που βλέπω εγώ έξω είναι ότι δεν εμπιστεύονται την ελληνική αστική τάξη. Να τα πούμε ευθέως τα πράγματα. Και την ελληνική δεν πολιτική εμπιστεύονται τάξη. Τον ελληνικό καπιταλισμό και αυτούς που διαχειρίστηκαν το σύστημα. Να σας και το η πω αντίφαση εγώ, είναι ότι τα λένε αυτά σε μένα που εγώ επί 30 χρόνια χειρότερα. Έκανα κριτική. Είναι σαν... δεδομένο ότι και στις προηγούμενες κυβερνήσεις ζητούσαν με ένταση να πατάξει τους ολιγάρχες και εννοούσαν αυτό που εμείς έχουμε μάθει να λέμε διαπλοκή. Ναι, όχι τους ανθρώπους που έχουν εμείς, πλούτο, λοιπόν, θα παραγωγικό νόμιμο κτλ. Θα πατάξουμε τους Έλληνες ολιγάρχες όχι για να ευνοηθούν οι Γερμανοί ολιγάρχες ή οι Γάλλοι ολιγάρχες, αλλά για να ευνοηθεί ο ελληνικός λαός. Και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Ναι.